Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Μην με παρακαλάς. Δεν πρόκειται να σου πω για τους γονείς τίποτα. Πατέρα! Δεν θα προλάβεις! Δάφνη, τρέχα! Τρέχα! Όσο για τη μάνα σου, είχες δίκιο. Εγώ τη σκότωσα. Και τώρα... Τώρα... Πάω να τη συναντήσω. Για μένα, πατέρα της Έλσας, είσαι εσύ. Και θα ήσουν για πάντα. Αλλά ξέρεις, η ζωή κάποτε παίζει περίεργα παιχνίδια και μας έφερε στον δρόμο μας το βιολογικό της, πατέρα. Δηλαδή, ξέρεις ποιος είναι? Το συνάντησες? Ο Μάνος. Εγώ είμαι. Έχω ένα πακέτο. Θέλω να το εξαφανίσετε, να μην το βρει κανείς. Ο Μάνος πρέπει να κάνει μεταμόσχευση. Ο μοναδικός συμβατός δότης είναι η Έλσα. Είσαι στα καλά σου? Θέλει να δώσει μόσχευμα για το Μάνο. Αφού το αποφασίσετε, γιατί με ρωτάς? Τι μπορώ να κάνω εγώ? Να δώσεις τη συγκατάθεσή σου. Η Έλσα είναι ανήλικη. Για να γίνει δότρια χρειάζεται συγκατάθεση και των δυο μας. Αν δεν υπογράψεις, θα είναι σαν να σκοτώνεις το Μάνο με τα ίδια σου τα χέρια. Ακόμα καλύτερα. Να μην βασανίζομαι που δεν του τίναξε τα μυαλά όταν είχα την ευκαιρία. Φύγε από εδώ και μη σε ξεναδώ μπροστά μου. Μου είπε και κάτι ακόμα που με τρέλανε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ψέματα. Τι σου είπε? Μου είπε ότι η μητέρα μου ζει. Είμαι σίγουρη ότι δεν σε νοιάζει για μένα. Το πρόβλημά σου είναι η Μαρίνα και ο Μάνος. Και αυτό που θες είναι να πεθάνει ο Μάνος. Θες την αλήθεια? Με κάρα δεν δίνω για τη ζωή του Μάνου. Διαλύσε τη δικιά μου. Τι θες να του πω και ευχαριστώ? Να ξέρεις ότι δεν έχεις πια κόρη. Έχω πεθάνει για σένα. Ο Αχιλλέας και ο Ανδρέας Γεωργόπουλος βγήκαν από το παιχνίδι. Η οργάνωση είναι πια στα χέρια μας και η συμβολή σου ήταν καθοριστική. Αξίζεις τελικά κάθε σέντ της αμοιβής σου. Κι ας ήταν υπέροχη. Αναγκάστηκες να σκοτώσεις τον πατέρα σου. Όσο οδυνηρή και να ήταν η σχέση σας, αυτό δεν ήταν εύκολο. Η ζωή σου για μένα είναι πάνω απ' όλα. Οι ζωές μας χωρίζουν. Το ξέρεις. Ας κρατήσουμε το καλό που βγήκε από αυτή τη σχέση. Το κύκλωμα τοπογλυφίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξαρθρώνεται. Αστυνομία! Σειρά τα χέρια! Το σχέδιο μου τελικά αποδείχθηκε τέλειο. Όλα πήγαν ρολόι. Πράγματι. Η Δάφνη τελικά, χωρίς να το ξέρει, δούλεψε για μας. Και τσίπησε το δόλωμα και μπήκε στη διαδικασία να ξεσκεπάσει τον Γεωργόπουλο. Βάνα, η Δάφνη είμαι. Επιτέλους,
Δεν ξέρεις πόσο καιρό περιμένω αυτό το τηλεφώνημα. Πριν λίγο βρέθηκα με τον Μάριο και μου τα εξήγησε όλα. Πρέπει να βρεθούμε οπωσδήποτε. Δάφνη, σε ευχαριστώ πολύ που με πίστεψες. Και εγώ σε ευχαριστώ που επέμεινες. Αλλά για να τιμωρηθεί ο Αντρέας χρειάζονται περισσότερα. Όχι μόνο πίστη, πολλά περισσότερα. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Θέλω να ακούσω όλη την ιστορία. Με κάθε λεπτομέρεια. Όλα ξεκίνησαν όταν κατέβηκα στην Κύπρο. Για να κάνω ένα ρεπορτάζ για πάτους που λαδώνονται. Τότε δεν ήξερα σε τι κίνδυνο θα έμπαινα. Αναφέρομαι φυσικά στη γνωριμία μου με τον Αντρέα Γεωργόπουλο. Κι έτσι ο Αντρέας την πάτησε για τα καλά. Μας υποτίμησε. Η υπερβολική του αυτοπεποίθηση τον τύφλωσε. Και ο έρωτάς του για τη Δάφνη μας βοήθησε. Τυφλώθηκε η κρίση του και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει την παγίδα που του στήσαμε. Πού πήγαν οι τρόποι σου, Αντρέα? Κάνε ό,τι να κάνεις και να εξαφανιστείς το συντομότερο, να μείνεις μακριά μας. Συνεννοηθήκαμε. Οπότε, μπίγκο. Μπορεί να ταλαιπωρήθηκες, αλλά άξισε τον κόπο. Γιατί το κάνεις αυτό? Πάντως η ιδέα μου να καταγράψουμε τον Αντρέα αποδείχτηκε κίνηση ματ. Η Δάφνη μόλις έλαβε το υλικό, άρχισε να έχει αμφιβολίες. Και έτσι βοήθησε να τους βγάλουμε από τη μέση. Μας το είχα πει. Το σχέδιό μου ήταν τέλειο. Το είχα οργανώσει βήμα-βήμα. Σίγουρα, η καθοδήγησή σου ήταν μεγάλη. Πάντως όμως πρέπει να το παραδεχθείς ότι κινδύνεψα λιγάκι. Κυρίως όταν έγινε η απαγωγή, φοβήθηκα. Η αλήθεια είναι πως εκεί φοβήθηκα κι εγώ λίγο. Πως αποτύχανε το σχέδιό μας. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Ναι, άρα θα πρέπει να βάλεις κάτι παραπάνω από αυτά που έχουμε συμφωνήσει στην αμοιβή, στα χρήματά μου. Εντάξει, το έχω υπόψη μου. Θα σε ανταμείψω όπως σου αξίζει. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κατάλληλη στιγμή γι' αυτό. Θα μαζέψω τα πράγματά μου, θα φύγω από το σπίτι. Θα βάλω μπρος και το διαζύγιο. Κατάλαβα. Αντρέα, θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων που μου έσωσες τη ζωή, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Το ξέρω. Έχουν γίνει τόσα πολλά που τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Σέβομαι ό,τι και να αποφασίσεις, αλλά σε παρακαλώ να το ξανασκεφτείς. Δεν έχω κάτι να σκεφτώ. Μην πάρεις έτσι μια τέτοια απόφαση. Μείνε στο σπίτι. Θα πάω σε ξενοδοχείο, άσε να πάρουμε λίγο χρόνο. Να καταλαγιάσουμε μέσα μας τα γεγονότα. Όχι, θα φύγω. Το σπίτι είναι δικό σου. Και εγώ θα πάω στους γονείς μου για ένα διάστημα. Όπως νομίζεις. Αντρέα, θέλω λίγο χρόνο να μπω στους κανονικούς μου ρυθμούς, να ηρεμήσω, να ησυχάσω και πιστεύω ότι δίπλα στους γονείς μου θα το καταφέρω. Γεια σας. Γεια σας. Μια ερώτηση θα θέλω να κάνω. Παρακαλώ. Σε ποιο δωμάτιο είναι ο Μάνος Ραζής? Ο κύριος Ραζής βγήκε, δεν είναι πια εδώ. Πότε? Πήρα εξαιτήρα χτες το πρωί. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Με τον Πέτρο τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Πρέπει να του μιλήσω και για τον Αχιλλέα. Θα του πεις την αλήθεια? Καλύτερα να του πω ότι έφυγε από την Κύπρο για πάντα. Ότι πήγε κάπου στο εξωτερικό, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φεύγω. Θα πάω να μας έρθω στα πράγματά μου. Σ' αγαπάω. Δεν θα σταματήσω ποτέ. Το ξέρω. Αλλά δεν φτάνει. Και εσύ με αγαπάς.
αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τι αγάπη δεν μπορεί να κάνει κάτι. Συγγνώμη. Πρέπει να μιλήσεις στον Άλκη. Να του κάνεις την πρόταση που λέγαμε. Δεν ξέρω. Μήπως είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ίσα-ίσα. Θα είναι τέλειο να συμπέσει αυτό με τη γέννηση του παιδιού μας. Έτσι κι αλλιώς και τα δύο θέλουν κάποιους μήνες για να γίνουν. Είσαι σίγουρη πως θα δεχτεί? Εννοείται θα δεχτεί. Γιατί να πει όχι σε μια τέτοια προοπτική. Κάνε του την πρόταση σήμερα κιόλας. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω. Του έχουν πέσει πολλά τώρα τελευταία και μπορεί να κάνει πίσω. Ο Άλκης δεν είναι όπως ήταν. Έχει αλλάξει. Δεν είναι πια το μαλθακό πλάσμα που ήξερες. Τώρα πια έχει φιλοδοξίες. Θέλει να φτάσει ψηλά, να ξεχωρίσει, να βγάλει λεφτά. Πάντως να ξέρεις πως αν τελικά δεχτεί θα έχει πολλή δουλειά. Θα λείπει συνέχεια από το σπίτι. Τουλάχιστον το πρώτο διάστημα θα τον βλέπεις ελάχιστα. Δεν πειράζει. Όσο το δυνατόν πιο ψηλά φτάσει χάρη σε εμάς, τόσο πιο πολλά θα μας χρωστάει και θα δένεται μαζί μας. Άλλωστε αυτή η προοπτική δεν βολεύει μόνο τον Άλκη, αλλά και σένα, σωστά? Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αλλά εμένα θα με βοηθήσει. Σε πολλά. Ωραία. Κάνε του την πρόταση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί σηκώθηκες? Έφυγες από το νοσοκομείο, τουλάχιστον μείνε στο κρεβάτι. Το νοσοκομείο έφυγα γιατί δεν θέλω να είμαι ξαπλωμένος. Θα βγούμε λίγο έξω να περπατήσουμε λίγο. Αγάπη μου, πρέπει να προσέχεις. Αν σογιαστείς στον δρόμο. Για περιμένω να πεθάνω. Έτσι κι αλλιώς με την αγωγή που μου δώσανε τώρα, νιώθω αρκετά καλύτερα. Θέλω να ζήσω την κάθε στιγμή. Δεν έχω πολλές. Έλα, μην μιλάς έτσι. Κι εσύ μην γκρινιάζεις. Αν με αγαπάς, θέλω ένα πράγμα από σένα. Θα με βοηθήσει να φύγω όρθιος. Σε παρακαλώ, μη μου το κάνεις αυτό, γιατί τότε θα σου πω κι εγώ πως αν με αγαπάς θα πρέπει να δεχτείς... Όχι, εγώ σε παρακαλώ. Και εσύ και η Έλσα πραγματικά είστε συγκινητικές, αλλά... θα το πω μια τελευταία φορά και δεν θέλω να το ξανασυζητήσουμε. Δεν θα αφήσω να συμβεί τίποτα στην κόρη μας. Τίποτα. Ακόμα και το παραμικρό. Μα γιατί να σκεφτόμαστε το χειρότερο, αφού οι πιθανότητες είναι... Υπάρχουν όμως πιθανότητες. Μετά πώς θα ζήσω εγώ με αυτό το βάρος? Και εσύ όσο και αν με αγαπάς, μέρα με τη μέρα θα με μισείς. Αμφιβάλλεις? Τι κάνεις εδώ? Θέλω να δω το Ραζί. Να του πω να μην περιμένει. Δεν πρόκειται να δώσει τη συγκατάθεσή μου για τη μεταμόσχευση, ποτέ. Θα του κάνεις μεγάλη χάρη. Ο Μάνος αρνείται να πάρει το μόσχευμα. Βλέπεις, μπορεί να με γνώρισε τελευταία, αλλά με νοιάζεται πραγματικά σαν πατέρας. Και εγώ στη θέση του το ίδιο θα κάνω. Εσύ αντιδράς από μίσος για εκείνο. Δεν σε νοιάζει τι θα με κάνει εμένα ευτυχισμένη. Ο Μάνος όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν βάζει τον εαυτό του πάνω από την κόρη του. Ούτε εγώ τον βάζω. Δεν πρόκειται να ρισκάρεις εσύ για το Ραζί, ούτε να κινδυνεύσεις για κανένα. Το ξέρω πως ο κύριος λόγος που αντιδράς έτσι είναι επειδή με αγαπάς. Πως με νοιάζεσαι σαν πατέρας ακόμη και αν δεν είσαι ο βιολογικός μου. Για μένα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είσαι πάντα η κόρη μου. Το μικρό μου κοριτσάκι. Και για μένα εσύ είσαι ο πατέρας μου. Όλες μου οι χαρές, οι λύπες, οι αναμνήσεις, μαζί σου είναι. Δεν μπορώ να σε διαγράψω από γονιό. Κι εγώ σε αγαπάω.
Θα είμαι κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Δεν είναι εύκολη η απόφαση και εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ μέχρι να καταλήξω. Όμως οι πιθανότητες να πάθει κάτι η Έλσα είναι πολύ μικρές. Είσαι πολύ καλή, Μαρίνα. Και πάντα θες να βλέπεις την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Η ζωή είναι πολύ σκληρή και απρόβλεπτη. Και εδώ μιλάμε για την υγεία της χώρας μας. Όμως από τη μια είναι ο θάνατος και από την άλλη ένα πολύ μικρό ρίσκο. Και εσύ στη θέση μου το ίδιο θα έκανες. Μαρίνα, εκτός από το παιδί μας θα καταστραφεί και η σχέση μας. Αν κάτι πάει στραβά, θα ρίχνουμε το βάρος ένα στον άλλον και το ξέρεις ότι θα συμβεί έτσι. Σε παρακαλώ, εξήγησε το αυτό και στην κόρη μας. Η μεγάλη καρδιά, αλλά είναι και παιδί. Δεν μπορεί να απολογίσει τις συνέπειες. Ακούσε με. Θέλω να σου προτείνω κάτι και να το σκεφτείς πολύ καλά. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Δεν πρόκειται να ρισκάρεις εσύ για το ραζί. Αν υπογράψεις, θα έρθω μαζί σου. Είτε ο Μάνος ζήσει είτε πεθάνει. Θα αφήσω και αυτόν και τη Μαρίνα. Και θα είμαι η κόρη σου. Θα έχεις όλη μου τη στοργή, την αγάπη, την αφοσίωση. Θα είμαστε οικογένεια. Σε παρακαλώ. Μη με πιέζεις. Μη μου πεις τώρα. Σκέψου το. Αλλά να ξέρεις ότι η σχέση μας από σένα εξαρτάται. Ή θα τα έχεις όλα από μένα ή τίποτα πια. Ο Τζον είναι παντρεμένος. Με την Νταϊάννα. Δεν είναι δυνατόν. Είναι η έξτρα αμοιβή σου. Τι είναι? Κάτι πανάκριβο και πολύτιμο. Κάτι για να θυμάσαι την ευγνωμοσύνη μου. Για να δω. Θα στο φορέσω εγώ. Να το θαυμάσεις. Πάντως οφείλω να πω πως έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που φέρθηκες σε αυτούς που ήταν ενάντια στα σχέδιά σου. Σαν πιόνια σε σκακέρα. Τα κατάφερα διότι εγώ δεν είχα καμία αδυναμία. Σε αντίθεση με σένα. Τι αδυναμία έχω εγώ? Την απληστία. Δεν άρχισες, βλέπω. Να περάσω. Πριν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, στο είπα και στο τηλέφωνο. Φίλη μου είναι η Δάφνη, όχι εσύ. Το ξέρω, φυσικά. Απλά έχω ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον. Ωραία, λοιπόν. Να σε ακούσω αφού το θες. Αλλά μην περιμένεις από μένα καμιά βοήθεια και καμιά συμβουλή που να είναι εις βάρος της Δάφνης. Δεν είχα σκοπό να ζητήσω κάτι τέτοιο. Απλά ξέρω από τη Δάφνη ότι είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος. Για να του πω όσα με βασανίζουν. Αν μπορώ να σε βοηθήσω σαν ψυχίατρος, θα το κάνω. Όχι, Μάρθα, δεν έχω ανάγκη από βοήθεια. Ούτως ή άλλως στην κατάσταση που είμαι δεν μπορεί να με ανακουφίσει τίποτα.
Τότε τι γυρεύεις από μένα? Σου είπα, θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Έχω ανάγκη. Θέλω να τα βγάλω από μέσα μου και δεν έχω κανέναν. Ούτε φίλους, ούτε οικογένεια. Δεν ξέρω αν πίστευα ίσως. Ίσως να πήγαινα να εξομολογηθώ και όχι για να ζητήσω συγχώρεση. Ξέρω πως ό,τι μου συμβαίνει μου αξίζει. Μην τον παντρευτείς. Δεν σε αγαπάει, σε χρησιμοποιεί. Μπορώ να σου το αποδείξω. Κάποια που θέλει το καλό σου. Δεν με άκουσες. Ελπίζω να μην το μετανιώσεις σκληρά. Εγώ προσπάθησα να σε προειδοποιήσω. Τώρα το μόνο που μένει να σου ευχηθώ είναι καλή τύχη. Μπράβο. Μια χαρά του πιστοποιημά. Ανάμεσα στο να σε πάρουν τέσσερις και να φύγεις μόνη σου, διάλεξες το δεύτερο. Να μου την προσέχεις. Πάρτε το πτώμα, ανοιχτείτε στη θάλασσα όσο μπορείτε και ρίξτε το μέσα. Να βάλετε βαρύδια, να πάει στον πάτο. Να σιγουρέψετε πως δεν θα βγει ποτέ στην επιφάνεια. Τελευταία μου εκκρεμότητα. Ελπίζω να προλάβεις να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Που θα είναι σύντομη. Θα σου μίλησε, φαντάζομαι, η Δάφνη για όσα έγιναν. Μην ανησυχείς. Το μυστικό σου είναι ασφαλές. Δεν με νοιάζει. Αλήθεια. Όλη μου τη ζωή κάλυπτα τα νότα μου. Είχα συνέχεια την αγωνία να μην αφήσω ίχνη, να μην φανώ ευάλωτος. Απρόσεκτος τώρα, δεν φοβάμαι, τίποτα, δεν νιώθω, τίποτα, είμαι άδειος.
Ναι, είναι πολύ φρέσκο, γι' αυτό. Ό,τι αισθάνεσαι δεν είναι οριστικό. Δεν έχω ενοχές, Μάρθα. Ούτε καν για όσα έκανα στη ζωή μου και έχω κάνει πολλά. Ξέρω την εμπλοκή σου με το κύκλωμα των κοκλήφων. Ναι, με την καθοδήγηση και τη χειραγώγηση του πατέρα μου. Πήρα πολύ κόσμο στο λαιμό μου. Χάθηκαν πολλές ζωές για να πλουτίζει ένα δίστακτο κύκλωμα και εγώ φυσικά ήμουν ένας από αυτούς. Από τη θέση μου στη δίωξη τους κάλυπτα, τους βοηθούσα. Η σχέση σου με τον πατέρα σου ήταν καταστροφική. Σου ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα σου. Καλά. Ο Αχιλλέας ήταν ένα κάθαρμα, ναι, αλλά αυτό δεν μου δίνει ελαφρυντικά. Η Δάφνη φέρθηκε πολύ γενναιόδωρα, με κάλυψε. Αλλά το τίμημα ήταν βαρύ. Χωρίσαμε. Έχασε την εμπιστοσύνη της. Και σε εσένα και στους ανθρώπους. Τι περίμενες να κάνεις? Δεν την αδικώ. Όμως αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι... Το μόνο πράγμα που νιώθω ακόμα είναι η αγάπη μου για εκείνη. Χωρίς αυτήν δεν έχει τίποτα αξία για μένα. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Και παρακαλώ πολύ μην μου το αρνηθείτε. Βλέπετε ότι είμαι μια χαρά. Ναι, όμως, ό,τι θες. Σας έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα πολύ να μπορούσαμε να κάνουμε το γύρο του νησιού με ένα σκάφος. Αλλά, okay, αυτό το καταλαβαίνω δεν μπορεί να γίνει. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε μια βόλτα οι τρεις μας και να καθίσουμε να κοιτάμε τη θάλασσα. Αυτό. Είναι μια εικόνα που θέλω να την έχω για τις δύσκολες ώρες. Μου είσαι υποσχεθεί ότι θα μου μάθεις να ψαρεύω. Αυτό μπορεί να περιμένει. Λοιπόν, εσύ βάλε τη γάνη και ετοιμάσου για γερή ψαριά. Φαντάζομαι ξέρεις να καθαρίζεις ψαριά. Κότσι μου, η ζωή είναι πολύ σύντομη. Για να την αφήνουμε να περνά έτσι και μας πίνει από κάτω. Πίστεψέ με. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή. Ο πατέρας σου δεν ζει, η Δάφνη σε χώρισε. Δεν έχεις κίνητρο να πας παρακάτω, αλλά πίστεψέ με, όλο αυτό είναι προσωρινό. Ίσως. Σκέφτομαι να παραδοθώ. Μπορεί... αν παραδεχτώ την ενοχή μου, τη συνενοχή μου σαν το κύκλωμα και σε όλα αυτά, να νιώσω κάτι. Όχι, όχι. Μην το κάνεις. Η Δάφνη δεν θα το ήθελε αυτό με τίποτα. Μέχρι τώρα δεν ήθελα να πάω φυλακή γιατί... δεν άντεχα μακριά της. Αλλά τώρα που την έχασα δεν με νοιάζει και να σου πω κάτι, ίσως... η τιμωρία να είναι κάποια λύτρωση. Αντρέα... ό,τι έγινε, έγινε. Δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό. Και αν μπορείς... να βγάλεις κάτι καλό από όσα έγινα. Τι άλλο να κάνω? Να διορθώσεις λίγο από το κακό που έκανε ο πατέρας σου. Πώς, αφού το κύκλωμα δεν θα υπάρχει σε λίγο, ούτως ή άλλως. Υπάρχει όμως ένα πλάσμα που χρειάζεται βοήθεια, πολύ βασανισμένο. Χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ποιος είναι αυτός? Μια γυναίκα. Έγκλειστη στο ίδρυμα. Είναι και αυτή θύμα του κυκλώματος. Έλα. Ελσά. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς που με πετυχαίνεις. Πού είσαι? Σε ακούω χαρούμενη. Ετοιμαζόμαστε με το Μάνο να πάμε για ψάρεμα. Νιώθει πολύ καλύτερα σήμερα. Βγήκε από το νοσοκομείο και μου ζήτησε να του μάθω να ψαρεύει. Τέλειο, δεν είναι? Ωραία. Καλά να περάσετε. Τι με ήθελες?
Έχει συμβεί κάτι? Σ' ακούω κάπως. Τίποτα σπουδαίο. Θα τα πούμε όταν γυρίσεις. Να με πάρεις τηλέφωνο μετά, ναι. Τι έγινε, ρε Κρίστη? Αρπαχτήκατε με τον Τζόνι? Γιατί να αρπακτούμε? Γιατί να τσακωθεί κανείς με τον τέλειο σύζυγο? Κρίστη, τι συμβαίνει? Γιατί σ' ακούω ότι κάτι τρέχει. Το σημαντικό είναι να περάσετε όμορφα στη βόλτα. Και εμείς θα τα πούμε αργότερα. Φίλα και πολλά. Η γυναίκα που σου λέω ονομάζεται Φωτεινή, αν και δεν είναι αυτό το όνομά της. Μήπως ο Αχιλλέας σου είχε πει κάτι για την περίπτωσή της? Όχι πολλά πράγματα, παρόλο που επέμενα, γιατί ξέρω κι εγώ για αυτή τη γυναίκα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι τη θεωρούσε πολύ επικίνδυνη για τη φαρμακευτική που ήταν μέτοχος. Η καημένη είναι τελείως άκακη. Κάποιος κατέστρεψε το μυαλό της και τη ζωή της. Ίσως να είχε κάποια πληροφορία για το κύκλωμα και φοβήθηκαν με μιλήσει. Okay. Τι πληροφορία μπορεί να είναι αυτή? Τι σχέση να είχε με το κύκλωμα? Δεν ξέρω. Έψαξα, αλλά δεν βρήκα κάτι. Πάντως μου κάνει εντύπωση που την άφησε ζωντανή ο Αχιλλέας. Ίσως επειδή ήταν τελείως χαμένη και να ήθελε να μιλήσει, δεν μπορούσε να πει κάτι. Κι όμως πάντα ξεμπέρδευε με αυτές τις εκκρεμότητες. Τόσους ανθρώπους είχε στείλει. Εδώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι σκότωσε την ίδια του τη γυναίκα. Γιατί όχι κι αυτήν? Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή ο Αχιλλέας δεν υπάρχει πια. Και εσύ μπορείς να βοηθήσεις αν θέλεις. Ψάξεις αυτά που άφησε πίσω του, μήπως βρεις κάτι. Ένα στοιχείο για την ταυτότητά της. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και για τη Δάφνη. Εντάξει. Θα βοηθήσω. Ωραία. Τόσες ζωές χάθηκαν εξαιτίας σου. Ας προσπαθήσουμε να σώσουμε αυτή τη μία, τις Φωτεινές. Τζονί, η γυναίκα αυτή είναι θεότρελη. Δεν θα μας αφήσει σε ησυχία. Πρέπει να φύγουμε. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να τα παρατήσω όλα και να εξαφανιστώ. Άσε με να το χειριστώ μόνος μου. Οκ. Θα πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο και εσύ θα μείνεις με την άνεσή σου να μιλήσεις στην Κρίστη. Αλλά από την Κύπρο, μόνη μου, εγώ δεν φεύγω. Γιατί αυτή η κοροϊδία, ε? Γιατί έπαιξες έτσι μαζί μου, ρε Τζόνι? Γιατί δέχτηκες να με παντρευτείς αφήσουν ήδη παντρεμένος? Τι στο διάλο θέλεις από μένα? Πού το βρήκες? Αυτό είναι το θέμα? Πού το βρήκα, αυτό έχεις να μου πεις? Γιατί όλη αυτή η ξεφτύλα μου λες? Τι σου έκανα? Θα σου εξηγήσω εγώ. Σκάσε, Νταϊάννα, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να ανακατευτείς. Συγγνώμη, αρκετά δεν το κοροϊδέψαμε το κορίτσι? Κάναμε λάθος. Αλλά τα λεφτά ήταν πάρα πολλά και εμείς τα χρειαζόμασταν. Δυστυχώς. Ποιος πλήρωσε για αυτή τη ξεφτύλα? Ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό, μου λέτε? Νταϊάννα, κουβέντα. Αλλά τι ρωτάω? Η χαρά, σωστά? Σ' αγόρασε και εσένα η χαρά. Έτσι κάνει. Όλους σ' αγοράζει εκείνη. Όλους. Παρακαλώ. Δεν ενοχλώ, φαντάζομαι. Καθόλου. Τη χαρά ψάχνεις? Όχι, εσένα. Θα σε ξαφνιάσω. Ήρθα να σου κάνω μια πρόταση που θα σε κάνει να νιώσεις πολύ περήφανος. Τι πρόταση είναι αυτή? Θα σου αποδείξω ότι σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δηλαδή? Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο καλύτερος μου φίλος. Ναι, το ξέρω. Σας έχω δει μαζί. Εγώ τι σχέση έχω με όλο αυτό? Μη βιάζεσαι. Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα πάρει τις εκλογές. Μάλλον. Έτσι λένε. Θέλει να ανανεώσει το κόμμα του με νέους, έξυπνους και άφθαρτους ανθρώπους. Ζήτησε τη βοήθειά μου γιατί ξέρω καλά την πιάτσα. Ωραία. Εγώ που κολλάω σε όλο αυτό? Ήρθα να σου προτείνω να μπεις στη νεολαία του κόμματος. Αυτός θα σε στηρίξει για να γίνεις γραμματέας. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος της πολιτικής σου καριέρας είναι ανοιχτός. Σύντομα θα γίνεις βουλευτής. Εγώ?
Από πού και ως πού. Έχεις όλο το πακέτο. Και ακόμα παραπάνω. Έχεις εμένα να σε στηρίζω οικονομικά και το κόμμα θα σε προβάλλει εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν έχω καμία πείρα στα πολιτικά. Μην ανησυχείς. Έχω εγώ. Είμαι σίγουρος ότι είσαι γεννημένος πολιτικός. Το μάτι μου κόβει. Ειλικρινά δεν ξέρω από πού το συμπεραίνεις αυτό. Δεν είχα φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου σε πολιτική καριέρα. Κοίταξε να δεις, κορίτσι μου, η γυναίκα αυτή είναι τρελή. Αν το καταλάβει ότι ξέρεις, εμείς κινδυνεύουμε. Απείλησε να κάνει κακό στο παιδί μου. Ρε Νταϊάννα, σταμάτα. Κάναμε ό,τι κάναμε, κλαίγεσαι και από πάνω. Γιατί σε μένα. Γιατί σε μένα. Κοίταξε να δεις. Ο Τζόνι μου είπε ότι θα σε παντρευτεί και θα σε χώρισε. Λίγο χρόνο σου ζήτησα, ρε γαμώτο. Δεν μπορούσες να περιμένεις λίγο ακόμα. Όμως εγώ δεν μπορούσα να μείνω μακριά. Είμαστε παντρεμένοι, έχουμε ένα παιδί. Νόμιζα πως θα τον έχανα. Δεν φταίς, αλλά. Είναι και ο Άλκης στον κόλπο. Ήξερε ο Άλκης για το γάμο σας. Όχι. Τζόνι, πες μου την αλήθεια. Μόνο αυτό θέλω να ξέρω. Όχι. Η χαρά με εξόρκησε να μην πω τίποτα. Στορκίζομαι. Όλα αυτά τα έκανε για να σε απομακρύνει από τον Άλκη. Ωραία. Η χαρά με εκβίασε με την ελευθερία της Έλσας και σαν να σε εξαγόρασε για να με παντρευτείς. Τέλεια. Φοβόταν ότι θα τα ξαναφτιάχνατε. Γι' αυτό με πλήρωσε να σε παντρευτώ. Χριστή, σε παρακαλώ, μην της μιλήσεις. Μην ανησυχείς. Δεν είμαι τέτοιο καθήκη. Δεν της μοιάζω. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σηκωθούμε και να φύγουμε. Βούλωστο. Θα κάνεις όπως θα κάνεις τώρα, τώρα βούλωστο. Είσαι νέος, έξυπνος, φιλόδοξος. Έχεις καλές σπουδές. Έχεις εμένα να σε στηρίζω οικονομικά. Τι άλλο θες? Ποιος από τους πολιτικούς έχει έστω τα μισά από όλα αυτά? Η πορεία σου είναι εξασφαλισμένη. Ναι. Γιατί? Γιατί εμένα? Γιατί θέλω να βοηθήσω έναν φίλο. Και γιατί ένας βουλευτής, δικός μου, λίγο αργότερα θα μου είναι πολύ χρήσιμος. Και για τα δικά μου συμφέροντα. Επιπλέον έχεις ξετρελάνει την κόρη μου. Και όσο σε γνωρίζω καλύτερα, τόσο καταλαβαίνω το γιατί. Κοίταξε. Πραγματικά, δεν ξέρω αν μπορώ να μπλέξω σε όλο αυτό. Μπορείς. Δεν θα στο πρότεινα αν δεν το πίστευα. Εμπιστέψουμε και θα φτάσεις ψηλά. Πολύ ψηλά. Έχω ανοίξει ήδη πάρα πολλά μέτωπα στη δουλειά. Και αυτό ειλικρινά μου είναι κάτι ξένο. Είσαι πολύ καλύτερος από τους περισσότερους πολιτικούς. Σκέψου καλά την πρότασή μου και θα βγεις κερδισμένος. Και εσύ, αλλά και εγώ. Βάλαμε το δόλο μας στην πετονιά. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Σε περίπτωση που δούμε το φελό να βουλιάζει, τραβάμε. Οκ. Λοιπόν, το έχουμε. Το έχουμε, δεν το έχουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κοίταξε, κάθε πατέρας οφείλει κάποια στιγμή να μάθει κάτι από την κόρη του. Ένα μου λέει το ψάρι με το αγκάλι. Α, μην αγχώνεσαι. Θα σου μάθω κι άλλα. Ακορτεόν, πλήχτρα. Εδώ η μαμά θα σε μάθει να κάνεις ωραίο παστίτσιο. Δεν χρειάζεται. Μαμά μου μάθα να κάνω το σπουδαιότερο πράγμα. Να αγαπάω πραγματικά. Ωχ! Όπα! Να το. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα. Μας πήρε χαμπάρι, ε. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου, αγαπητή. Έτσι. Έλα, εδώ πέρα τα έσοδά μας για το τελευταίο τρίμηνο.
250.000 ευρώ. Τέλειο. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα καταφέρναμε. Σε σένα τα χρωστά όλα. Είναι σαν να έχεις ένα μαγικό ραβδί που ανέστησες μια σχεδόν πεθαμένη επιχείρηση. Δεν έκανα τίποτα. Τίποτα. Μόνο η ιδέα σου για το online κατάστημα και τα χειροποίητα παιχνίδια έχουν αποδώσει τρελά. Κοίτα, ορίστε, δες και μόνη σου. Wow. Μωρό μου, εγώ απλά ξύπνησα τις δυνατότητες που ήδη είχες. Και λίγο το έχεις αυτό. Μωράκι μου, μου έχεις δείξει τόση εμπιστοσύνη όσοι δεν μου έχει δείξει ποτέ κανείς. Ναι. Γιατί και το αξίζεις και σ' αγαπάω. Πέρασε ο πατέρας σου πριν από εδώ. Τι, με έψαχνε? Γιατί δεν με πήρε στο κινητό? Εμένα ήθελε. Μου έκανε μια περίεργη πρόταση. Μου ζήτησε να ασχοληθώ με την πολιτική. Άντε. Καλά, από πού και ως πού. Ναι. Έλα μου, ντε. Ψάχνουν, λέει, νέα και φιλόδοξα άτομα και σκέφτηκε εμένα. Παρακαλώ, άκουσε με, θέλω να σου μιλήσω. Άκουσα αρκετά πριν. Έχει κι άλλα? Ό,τι και να σκεφτείς για μένα, έχεις δίκιο. Δεν θα προσπαθήσω να δικαιολογηθώ. Αυτό που έκανα ήταν απαράδεκτο. Τζονί, δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Δεν έχω δικαίωμα να σου ζητήσω τίποτα. Αλλά θέλω να σε παρακαλέσω. Τι θέλεις? Σε παρακαλώ, μην πεις τη Χαρά τίποτα. Την έχεις δει μέχρι που είναι ικανή να φτάσει. Μην μάθει πως η Νταϊάννα σου μίλησε. Σας το είπα και πριν. Για μένα αυτή η ιστορία τέλειωσε. Δεν φοβάμαι για μένα. Εγώ τι χειρότερο να πάθω από την ξεφτύλα που έφαγα. Για το παιδί φοβάμαι. Την απείλησε χθες την Νταϊάννα. Νομίζω ότι είναι ικανή να το κάνει. Ωραία. Μην κουράζεσαι άλλο. Δεν έχω σκοπό να κάνω τίποτα. Στο λόγο σου. Ναι. Φύγε τώρα. Θέλω να πάω σπίτι μου. Σε ευχαριστώ. Ειλικρινά είσαι σπάνιο κορίτσι. Μακάρι να μην ερχόντουσαν έτσι τα πράγματα. Είναι τέλειο. Ναι, δηλαδή μου είπε ότι ήθελε να σου προτείνει κάτι, αλλά εγώ νόμιζα κάτι σχετικό με τη δουλειά. Κι εγώ παραξενεύτηκα, όμως φαίνεται πως το πιστεύει. Να λοιπόν κι άλλος ένας άνθρωπος που πιστεύει σε σένα. Ρε μωρό, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Ποτέ δεν σκέφτηκα να ασχοληθώ με την πολιτική. Μωρό μου, εσύ. Εσύ είσαι και έξυπνος και μορφωμένος και όμορφος και χαρισματικός. Συνεννοημένοι είστε, ε. Τα ίδια μου είπε κι αυτός. Γιατί ισχύουν. Κοίτα. Έχω νομίζω να δεχτείς χωρίς δεύτερη συζήτηση. Σου ανοίγεται ένας καινούριος δρόμος. Δεν ξέρω. Επιτέλους βάλαμε σε μια σειρά το εργοστάσιο. Θα το αναλάβω όλα εγώ. Και αν έρθει το μωρό που περιμένουμε, πώς θα τα βγάλεις πέρα? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και με τόσες ώρες δουλειά και τρεχάματα δεν θα βλεπόμαστε καθόλου, ε. Είδες. Δεν είναι καλή ιδέα. Όχι, δεν θα το βάλουμε κάτω. Ξέρεις εγώ τι είμαι ικανή να κάνω, μα θέλω. Φτάνει να μ' αγαπάς και είμαι ικανή για τα πάντα. Μας αγαπώ. Ωραία. Τότε θα σε βοηθήσω και στα επαγγελματικά και με την οικογένειά μας. Μωρό μου. Εμείς οι δύο μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Μαζί. Ναι, δεν με λες και κουστό. Αλλά τέτοια πανολεθρία δεν την πήρατε. Ούτε λέπη. Για ψαράς δεν το έχεις πάντως. Έτσι φαίνεται. Είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Αυτό μου φτάνει. Θα κρατήσω αυτή την ανάμνηση για πάντα. Μάνο. Παπά! Μάνο! Παπά! Βοήθεια! Έλσα, τρέξε να φέρεις κάποιον. Μάνο, κρατήσου, θα έρθει κάποιος. Βοήθεια! Βοήθεια! Ήρθες, κοριτσάκι μου. Τι μούτρα είναι αυτά, τι έγινε?
Χρήστη μου, τι συμβαίνει? Βρε παιδί μου, για το όνομα του Θεού, μίλα μου! Εγώ έπρεπε να πεθάνω μόλις γεννήθηκα. Όχι το μωρό μου. Τι είναι αυτά που λες? Φαίνεται πως είμαι λατωματική από κούνια. Ανίκανη να καταλάβω τη ζωή, τους ανθρώπους. Μια αμοιβάδα έχει περισσότερο μυαλό από μένα. Σε παρακαλώ, μη μιλάς έτσι. Ίσως φταίει η μοίρα. Ίσως γεννήθηκα άτυχη, δεν ξέρω. Σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου, πες μου τι έγινε. Είμαι πολύ κουρασμένη. Θέλω να κοιμηθώ. Τσακωθήκατε με τον Τζόνι? Η ζωή με έχει φτύσει. Από τότε που γεννήθηκα. Βρε, κορίτσι μου, πού πας? Έλα, βρε, κορίτσι μου, σε παρακαλώ, άνοιξε την πόρτα! Πες μου, ποιος σε πείραξε? Ό,τι κι αν έγινε, έχεις εμένα τώρα, βρε, κοριτσάκι μου! Χρήστη! Σε παρακαλώ, άνοιξε, μη μου το κάνεις αυτό! Κορίτσι μου, τι έγινε? Γιατί έφερες βαλίτσα? Με τον Ανδρέα χωρίσαμε. Οριστικά, θα μείνω μαζί σας για λίγο καιρό. Μα πώς, τι συνέβη? Είμαι πολύ κουρασμένη τώρα, μπορούμε να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί άφησες τον Ανδρέα? Ας πούμε απλά ότι όσο και να αγαπάς κάποιον, αν δεν τον εμπιστεύεσαι, δεν μπορείς να μείνεις μαζί του. Γιατί, τι σου έκανε? Όταν αγγίζει το γυαλί δεν ξανακολλάει. Τελικά ισχύει για όλους, έτσι δεν είναι? Α, και μια που τα λέμε, η ρέτ σου ανεξαρθρώνεται. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Απακρατήσου, σε παρακαλώ, κάνε υπομονή. Είπατε, πείτε μας, Μανώ. Εντάξει, το όνομά μου κυκλοφορούσε μέσα στην οργάνωση. Κάποιοι γνωρίζουν ότι ήμουν ο νομικός σύμβουλος και ίσως μιλήσουν. Όταν λες κάποιοι, εννοείς τον Ανδρέα και τον Αχιλλέα? Σε αυτό το γάμο δεν ήμασταν δύο, αλλά τρεις, ή μάλλον τέσσερις. Εγώ, ο Τζόνι, η γυναίκα του και το παιδί τους. Αποθαύμαζε. Έπαθα ανακοπή, τον επαναφέραμε, αλλά οι ενδείξεις είναι ανησυχητικές. Είναι προσωρινή παρενέργεια, αυτό είπε ο Χρήστος. Θα ξεκουραστείς και όλα θα πάνε καλά. Μπορώ να είσαι πολύ κακή στα ψέματα. Φτάσαμε στο τέλος, έτσι είναι. Θα έρθει και σένα η ώρα σου. Μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα, θα σε στείλω να συναντήσεις και εσύ τον μπαμπάκα σου. Για ποιο θέμα μιλάμε? Για την εμπλοκή του πατέρα σου στη Red Swan. Ποιος ήταν ο ρόλος του στο κύκλωμα? Και κυρίως, ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος?